μαλακιά! Μικρόψυχη και ζηλιάρα! Όλο το ελληνικό θέατρο σου συζητάει! Μωρές, μην είχατε σήμερα πρεμιέρα και θα σου έλεγα εγώ! Σε έχει φάει ζήλια! Τι να ζηλέψω από σένα, ναι, μωρή! Το ταλέντο σου ή την καριέρα που δεν πρόκειται να κάνεις ποτέ! Φοράδα, εφοράδα! Φοράδα, ανατεματισμένο. Σ' άκουσα, βρε, σ' άκουσα. Σ' άκουσα. Πώς άκουσα, αφού δεν χτύπησες. Μπα, η ιδέα μου θα ήταν. Τώρα χτύπησες. Εμπρός. Σταματήστε να καλείτε, το σήκωσα. Εμπρός. Μάλιστα. Εδώ είναι. Αλλά δεν είναι εδώ. Ο κύριος Τζόνσον, ναι. Όχι, δεν είναι εδώ. Ναι, ναι. Εδώ κατοικεί. Αλλά δεν μένει εδώ τώρα. Γιατί τώρα μένει στην Ισπανία. Ναι. Και η σύζυγός του στην Ισπανία. Όλοι είναι στην Ισπανία, δεν είναι κανείς εδώ. Εγώ, στην Ισπανία... Όχι, εγώ δεν είμαι στην Ισπανία. Εγώ είμαι έξαλλη. Στεγόμουν εκεί στην πόρτα έτοιμη να βγω με τις σαρδέλες μου στο χέρι και μου δίνει μια κλωτσιά στο πισινό και δεν έχει σαρδέλες στο πάτωμα. Κατάλαβες. Με το που ξεκινήσαμε άρχισε να κλωτσάει σαν φοράδα. Πού είναι οι σαρδέλες? Πάλι τις έχασα. Ακούστε, αν είναι για το τέτοιο, για την ενοικίαση του σπιτιού. Ναι, να πάρετε τους μεσίτες. Μεσητικό γραφείο Πρέστον, Ντίλαν, Τζάκμαν και μην κλείστε παρακαλώ. Πάω να τους φέρω. Τώρα είναι που θα γίνει το σώψε. Με τον απόδι δεν δουλεύει το μυαλό. Να δεις, θα την πατήσω πάλι. Την πάτησα. Κοίτα από όποιος μπαίνει τώρα. Εδώ θα βρίσκει να πατάει. Αχ, Παναγία μου, τι να κάνω. Να κάνω. Μαζέψω εδώ. Ωραία. Βάλω και αυτή την εφημερίδα από πάνω. Έλα κι εσύ εδώ. Ωραία. Και τώρα είμαστε εντάξει. Ναι, αλλά τώρα τι άλλο κρατάω. Ιδέα δεν έχω. Ε, ναι. Έχω μια γέγη βοηθό, αλλά σήμερα έχει ρεπό. Και έτσι δεν θα μας ενοχλήσει κανείς. Wow. Κάτσε να ελέγξω κιόλας για να είμαστε σίγουροι. Είναι κανείς εδώ? Κανείς. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται? Υπέροχο! Κι είναι όλο δικό σου! Υπέροχο! Κι είναι όλο δικό σου! Εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ένα απολυμμένο σαλέ του 16ου αιώνα. Οφείλω βέβαια να ομολογήσω ότι έχουν μείνει σπουδαίες προσωπικότητες σε αυτό το σαλέ. Όπως... μιλάμε, έχει μείνει σε αυτό το σαλέ... ο Σαλέας. Από που πήρε και το όνομά του και πολλοί άλλοι. Και πού είσαι, είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μέσα, ε! Τι εννοείς? Για παράδειγμα, όταν χτυπάς παλαμάκια, σβήνουν τα φώτα. Σοβαρά? Ναι, κοίτα.
Όταν ξαναχτυπάς, ανάβουν. Όταν χτυπάς τα δάχτυλά σου, ανοίγουν τα συρτάρια. Άμα είναι κλειστά. Θες να κλείσουν? Ναι. Κλείνουν τις περισσότερες φορές. Και βέβαια, άμα σφυρίξεις... κατεβαίνει το φωτιστικό για να έχεις περισσότερο φως. Καλά και δεν βραχυκυκλώνουν. Καμιά φορά... Τώρα είναι βραχυκυκλωμένα, δεν το κατάλαβες. Ένας κούκλος σαν και εμένα χρειάζεται μια ερωτική φωλιά για να φέρουν τους πελάτες του. Τις κατακτήσεις, τι θέλω να πω, και να δέχεται και τους πελάτες του. Με ζητάνε στο τηλέφωνο. Θα είναι αυτός ο Άραβας. Θα θέλει να μου πει ότι θα έρθει στις 4. Θα του μιλήσω λίγο. Καλά, θα τον πάρω εγώ αργότερα. Ωραία! Γιατί και εγώ πρέπει να είμαι πίσω στις 4. Να αφήσω αυτό το ντοσχέ στο γραφείο και μετά έχω ραντεβού με το διευθυντή μου, ξέρεις. Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Θέλω να πω, άμα είναι να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε. Θέλω να πω... Δεν χρειάζεται να βάλουμε τη σαμπάνια στην πρίζα. Το καλώδιο στο μπουκάλι. Μα δεν πίνω! Είδες πόρτες και κακό! Απλά τώρα θέλω να πιω λίγο για να χωνέψω. Τις πόρτες τις είδες! Νιώθω ένα φούσκωμα. Απ' το φαΐ θα είναι. Πόπο πόρτες! Κατόπουλο με πατάτες στο φούρνο! Εσύ! Κατόπουλο με πατάτες στο σπίτι! Πολλές πόρτες πάντως! Επιτέλους! Λίγα πράγματα. Η κουζίνα πρέπει να είναι κάπου εδώ κοντά. Η κρεβατοκάμαρα πρέπει να είναι επάνω. Και υπάρχει ένα δωματιάκι για την οικιακή μου συσκευή. Την ακουστική μου βοηθώ. Αυτή τέλος πάντων. Και δεν μου λες πού είναι η... Ποια? Εξέρεις. Κατάλαβα. Από εδώ. Σούπερ! Ήρθα για τις σαρδέλες! Μην κοροϊδεύετε, δεν είναι ωραίο. Συγγνώμη, νόμιζα δεν είναι κανείς εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ! Και ούτε ξέρω που βρίσκομαι! Εγώ είμαι από το γραφείο! Έχασα το τηλέφωνο! Και εγώ τα σκονάκια... Τζάκσον... Πρίσλεϊ... Νιούμαν... και γκλου!
κάνω το τηλέφωνο. Εγώ είμαι ο Μπλάκμαν. Θα το βάλω εκεί. Μήπως και το χρειαστεί κανείς. Ναι, ναι, ωραία ιδέα αυτή. Να υπάρχει ένα ακουστικό δίπλα στη φρουτιέρα. Εγώ πάντως επεθάχτηκα να δω κάποιες λεπτομέρειες. Το πιάτο εξαφανίστηκε! Να κρατήσω μια-δυο σημειώσεις. Τώρα έχασα και το πιάτο! Είναι μαζί μου και μια πελάτσα, ήρθε να δει το σπίτι. Τι έπαθα αυτή η πόρτα! Της αρέσει πολύ, είναι έτοιμη να ενδώσει. Αυτή δεν είναι η κρεβατοκάμαρα! Η κρεβατοκάμαρα, όχι βέβαια, αυτό είναι το μεσέτιο ισογείου. Και αυτή είναι η οικιακή βοηθός όλου του σπιτιού. Χρόνια τώρα, η κυρία Κλάκετ. Τι σαρδέλες παρακαλώ, τι σαρδέλες! Τις πατάτε! Ήταν ανάγκη τώρα να τις πατήσατε! Εμείς πάμε Τίνο! Παναγιά μου, μεγαλό χαρικάντο, θαύμα σου να έρθω να περπατήσω. Κάντε δουλειά σας, μην ανησυχείτε για μας. Εγώ αυτές τις σαρδέλες τις χρειαζόμουν. Κι εγώ αυτό το πόδι το χρειαζόμουν. Γιατί πήρα προχθές κάτι παπούτσια και τα πήρα ζευγάρι. Να το ξέρω, θα έπαιρνα μόνο το δεξί, τα μισά λεφτά. Τι θα το κάνω εγώ τώρα τα αριστερό, ε! Τέλος πάντων, κάντε δουλειά σας. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά στο σπίτι. Κουτσά στραβά. Παναφέρω σκουγκαρόπανο. Συγγνώμη για αυτή την αναστάτωση. Δεν πειράζει. Άλλωστε εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να δούμε τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Τηλεόραση. Μα δεν μας είπε ότι θέλει να δει τηλεόραση. Γιατί συνέβη αυτό με τις τέτοιες, τις αυτές που κολυμπάνε στη θαλασσίτσα. Με το αυτό στο τέτοιο με τα πέντε μπροστά. Που θα έλεγε και ο Στέλιος. Ωραία λοιπόν, πάμε. Πρέπει να είμαι στο γραφείο στις 4. Συγγνώμη Τζούλια, αλλά έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Θα την πάρουμε πάντα μαζί μας. Ποια την κατάσταση. Καλό. Θα το σχέμα μη χάσω. Μια στιγμή. Έχουμε φύγει από το θέμα. Τι συμβαίνει κακή. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Η κυρία Κλάκετ. Ποια κυρία Κλάκετ, μωρέ. Τέλος πάντων, η κυρία Κλάκετ. Χρόνια στην οικογένεια, γενιές ολόκληρες! Σαρδέλες, σαρδέλες, σαρδέλες! Θα τα μαζέψω με αυτό! Μην τα έχετε μέσα στη μέση! Κοίτα τι βρήκα! Αχ, μπράβο! Αχ, μα γι' αυτό ήρθα! Α, καλά! Θα το βάλω εκεί! Καλά κι εσείς που το ξέρετε! Τι λες, μωρέ! Ποιο? Ο, κάντε δουλειά σας, μη δίνετε σημασία! Άμα το ψάχνει, να μην μπορεί να το βρει. Ωραία! Αχ, τι να σας πω, πιο ωραία δεν γινότανε! Και τώρα! Τώρα... Όπως έχουμε γίνει, σαρδέλες, δεν πάτε στην κουζίνα να μας ανοίξετε ένα κουτί σαρδέλες? Εγώ, χαίστηκα. Άμα θέλετε, ελάτε να ανοίξετε μόνοι σας. Βλέπεις, άδικα ανησυχούσες, δεν έχει πρόβλημα.
πρόβλημα, μέχρι και σαρδέλες θα μας ανοίξει. Ναι, ειδικά αυτό το χέστηκα. Το είπε με τέτοια ευχαρίστηση. Καλά, εγώ την βρίσκω τέλεια. Ναι, δεν μου λες τις σαρδέλες θα τις μαζέψεις εσύ. Πάνω ή κάτω. Άλλες πάνω, άλλες κάτω. Τουρουλού, τουρουλού. Τύλιξέτε στην εφημερίδα. Είμαι απάνω. Αλλά να τις μαζέψω εγώ, εσύ πάρ' τα πράγματα. Εδώ μέσα. Την τσάντα, το κουτί. Κι άλλο πάνω. Το κουτί, την τσάντα. Καλά θέλεις, Άννη, και καλά να μην πας σε πάνω. Την τσάντα, το κουτί. Μαύρο στην τόνια. Μόνη της παίζει. Αν δεν τα έχουμε αυτά επάνω με τα πόστα. Ω Χριστέ μου. Ούτε την πόρτα δεν μπορείς να ανοίξεις. Ναι, αλλά σήμερα είναι Κυριακή. Ήρθαν οι άλλοι. Ωραία τους ο υπότης. Δεν μου είπες τίποτα. Εκπληξή, εκπληξή. Εντελώς. Αγάπη μου, την κουπούλα της σήκωσες. Μη βρέξει ξαφνικά και... Μας ενοχλήσει κανείς. Το σπιτάκι μας. Η σπιταρόλα μας. Κοίτα, το τηλέφωνο ήταν στον κήπο. Θα το βάλω στη θέση. Είπα, δεν το φέρνω μέσα καλύτερα. Όλο και κάποιος θα το χρειαστεί. Έκανες πολύ καλά. Ω Θεέ μου. Γιατί δεν το βάζεις στο τραπέζι. Δεν φτάνει το καλώδιο. Κοίτα, πιάστηκε στο μπάνιο. Ναι, μάλλον. Καρφάλωσα από το παράθυρο του μπάνιου και... Τέλος πάντων, η κρυψάνα μας! Η φωλιά του παρανόμου! Σαν ψέματα μου φαίνεται! Το μόνο μέρος που κανείς δεν θα... Δεν θα ψάξει να μας βρει! Ε? Ξέρω τι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι την εφορία! Την εφορία, ναι. Αλλά τι να λέμε τώρα. Εγώ λέω να πληθώ και να πάω για ύπνο. Και η εφορία? Πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για την εφορία! Έτσι για να καλύψουν ότι είμαστε εδώ και όχι στην Ισπανία. Πάει ο ισχυρισμός μας ότι είμαστε κάτι και εξωτερικού και καταλαβαίνεις. Άστα αυτά, τι τα θες. Κάτω. Τα άφησα κάτω. Όχι εκεί κάτω. Εδώ κάτω. Τι είναι. Η εφορία. Μπορεί να μας ακούσει. Κατάλαβες. Τι μια σε κλωτσάνε. Πέφτεις κάτω, σκοτώνεσαι και ύστερα έχουν την απέτηση να μπαινοβγαίνεις πεταχτούλα και να τους κουβαλάς σαρδέλες. Μη!
Με τρομάξατε, καλέ! Πήγε η ψυχή μου στην κούλουρη! Και η δική μου επίσης. Νομίζαμε ότι λείπατε. Κι εγώ! Νόμιζα ότι είσαστε στην Ισπανία. Εκεί είμαστε, στην Ισπανία. Δεν μας είδατε. Δεν είμαστε εδώ. Καλέ. Καλέ για δες. Μου φέρανε και δωράκι από το εξωτερικό. Ναι, αλλά βασικά μας κυνηγάει η εφορία. Νομίζεις ότι δεν κατάλαβα ποιαν ήταν αυτή η ωραία ιδέα. Να μας κεράσει πατημένες σαρδέλες σε πακέτο! Τα σεντόνια τα έχετε αερίσει! Σου έχω κι εγώ μια έκπληξη, μωρό μου! Όχι, Καλά, θα πάρω μια θερμοφόρα! Τώρα που θα σε πιάσω, μωρή, θα δεις τι έχεις να πας! Τώρα, μωρή, θα και φωνάει και το πάει! Έλα εδώ! Όχι, όχι! Έλα εδώ, μωρή, άσε! Όχι, όχι! Άσε! Άσε! Όχι, όχι! Άσε! Όχι, όχι! Ωραία! Έφυγε και σ' άφησε μπουκάλα, Για τα γράμματα σου είπε, τι τα έκανε! Τι σου λέει αυτή που τόση ώρα μπορώ να μάθω! Δεν του είπες για τα γράμματα! Στο γραφείο τα έχει πάλι! Όλα τα γράμματα της εφορίας, εκεί τα έχει! Αυτό το λέω εγώ, δεν το λες εσύ, μωρή! Τα πλάκωσε με το Μπετόβεν! Όλα! Ποιο Μπετόβεν! Στο γραφείο! Έλα εδώ! Έλα μαζί μου, εσύ! Έλα μαζί μου, κινδυνεύεις! Την αιμία αυτή μας κάνει και την ηθική! Σαν δεν τρέπεται! Να λάβω εμείς! Ότι άκουσα φωνές! Φωνές τι φωνές! Φωνές κουτιών! Κουτιά ανθρώπινες κουτιές! Μήπως ήταν η ιδέα σου! Η ιδέα μου! Μα αφού δεν είναι κανείς εδώ! Κι όμως, εγώ είδα το χερούλι της πόρτας να κουνιέται. Και αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να είναι τώρα εδώ. Καταλαβαίνεις, όταν εμείς μπαίνουμε στην κρεβατοκάμαρα, αυτά πρέπει να είναι κάτω στο γραφείο, ξέρεις. Καλά, και πρέπει να βάλεις γραβάτα για να μας δεις τι γίνεται. Α, την είδες! Γιατί έβαλα τη διαφανή! Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα πρέπει να πάνε κάτω στο γραφείο. Κυρία Κλάκετ! Ναι, δεν αποκλείεται, κουβαλάει διάφορα. Ποιος ξέρει, μπορεί... Μια γειτόνισσα βλέπει τηλεόραση δυνατά. Καλά, αυτή δεν βλέπει τουρκικό. Τέτοια ώρα θα έχει το Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπή. Θα βλέπει εγώ τον Ζαμπίδη. Α, κοίτα, μας άνοιξε σανέλες. Έλα εδώ, πού πας. Δεν μπορείς να κατέβεις κάτω έτσι όπως είσαι. Γιατί δεν μπορώ. Η κυρία Κλάκετ. Η κυρία Κλάκετ. Δεν θέλω να τη σοκάρουμε. Μια φορά. Καλά, ακόμα μετράτε εσείς? Ναι, ακόμα μετράω. Δεν κατάλαβα γιατί να μην μετράω. Δεν με πήραν τα και τα χρόνια. Ευτυχώς που πονάει το πόδι μου και δεν βλέπω τις αηδίες που κάνεις. Όχι αηδίες, κυρία μου. Όχι αηδίες, τη δουλειά μου κάνω. Δοκιμάζω τις πόρτες, ελέγχω τα απόμονα. Ωραία. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Υπάρχει κανένας άλλος μέσα σε αυτό το σπίτι, κυρία Κλάκετ? Εγώ δεν είδα κανέναν. Μου φαίνεται πως άκουσα φωνές. Φωνές! Εδώ! Ποτέ! Α, θα ήταν η ιδέα μου. Ω, Θεέ μου! Συγγνώμη. Η πόρτα του γραφείου!
είναι ανοιχτή! Και έλεγα από πού μπάζει. Τέλος πάντων, αυτά θα χρειαστούν μετά στο γραφείο. Θα τα βγάλω εγώ τώρα έξω να εριστούν. Αν τα ζητήσει κανείς, εδώ απ' έξω θα είναι, εντάξει. Και μετά θα πάω στο νοσοκομείο να δω ένα φίλο μου που έπεσε από κάτι σκαλιά, πάτησε κάτι σαρδέλες και έσκασε, με το κεφάλι έσκασε. Να δω τώρα ποιος θα το αντικαταστήσει στη δουλειά του, γιατί δούλευε το παλικάρι. Να δω τώρα ποιος θα πάρει τη θέση του. Έτσι όπως τα κάνετε, αν δεν φάμε ξύλο σήμερα, θα φάμε πότε. Γνώμη. Τελευταία ειδοποιήσεις. Δικαστική διαδικασία. Θα ληφθούν αναγκαία μέτρα κατάσχεσης. Εγώ αυτό δεν το έλαβα. Είμαι στην Ισπανία. Και αφού δεν το έλαβα, πώς το άνοιξα. Δεν το άνοιξα. Αγάπη μου! Τι έπαθες! Τίποτα. Απλά μου ήρθε μια ειδοποίηση από την εφορία και μου κόπηκαν τα πόδια. Στην κυριολεξία! Τέλος πάντων, δεν μου λες αγάπη μου! Είχα εγώ ποτέ μου τέτοιο! Χερουλή! Δεν είχες. Α! Μήπως μου το έχεις πάρει εσύ, αγάπη μου! Γιατί εγώ αποκλείεται να αγόρασα κάτι τόσο μπρούντζινο! Πίσω στη θέση του. Ούτε το είδα, ούτε το ξέρω. Έχεις δίκιο. Θα το βάλω μέσα σε περίπτωση που θέλει να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Όλα εντάξει. Η πόρτα του γραφείου είναι πάλι κλειστή. Μα τι συμβαίνει επιτέλους εδώ μέσα? Κάποιος χτυπάει. Επάνω. Ω Θεέ μου, κάτι είναι μες στην απο. Πού να έρχονται άραγε αυτά τα χτυπήματα? Απ' την αποθήκη. Αποκλείεται να είναι απ' την αποθήκη. Αποκλείεται να είναι τόσο ηλίθια. Από δίπλα πρέπει να είναι, από την κρεβατοκάμαρα. Όχι καλέ, από την αποθήκη, από την αποθήκη. Άκου, μη χτυπάς γιατί δεν υπάρχει τρόπος να βγεις από εδώ. Το χερούλι δεν... άκουσε με, μη χτυπάς λέω από εδώ. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να είσαι. Έλα τώρα κορίτσι μου, αν είσαι κορίτσι και μάλιστα ξανθώ. Αν δεν είσαι, τι να πω τώρα. Έλα σταμάτα να χτυπάς, δεν υπάρχει τρόπος να βγεις από εδώ. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγεις από κάπου αλλού, δεν το καταλαβαίνεις. Thank you.
Αγάπη μου, μ' ακούς? Και σε βλέπω! Με βλέπεις? Δεν μπορεί να με βλέπεις. Πώς με βλέπεις, αφού υπάρχει τείχος ανάμεσά μας? Ποιος τείχος, καλέ? Αυτός ο τείχος που έχει ψωθεί ανάμεσά μας εδώ και χρόνια και δεν λέει να πέσει. Γιατί, Θεέ μου, γιατί σε μένα? Άκου, σταμάτα να χτυπάς από εκεί. Δεν μπορεί να βγεις από εκεί. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγεις από εδώ, από την κρεβατοκάμαρα. Το βρήκα. Να κοίτα. Χώσε εκεί κάτω από την τρυφούλα και θα σε τραβήξω εγώ με δύναμη να περάσεις από εδώ. Έλα, δώσ' μου τα χεράκια σου, έλα. Έλα, σταμάτα να χτυπάς από εκεί. Δεν γίνεται να σε τραβάω από εδώ και να χτυπάς ταυτόχρονα από εκεί. Θέλει μυαλό! Πάμε πάλι, δώσ' μου τα χεράκια σου. Για όνομα του Θεού. Τελευταία ειδοποίησης, δικαστική διαδικασία. Εσύ είσαι? Ποιος ήθελες να ήταν? Αφού εσύ με έκλεισες εκεί μέσα. Ναι, ναι, εγώ σε έκλεισα εκεί μέσα, αλλά εγώ κατάφερα να σε βγάλω από εδώ μέσα. Στην αρχή κι εγώ είχα πανικοβληθεί, δεν ήξερα τι να κάνω. Κάποια στιγμή, πώς μου κόβει εμένα? Και λέω, δεν ανοίγω μια τρύπα στον τοίχο να βγει στην κρεβατοκάμαρα. Εγώ κλείδωσα την πόρτα. Εσύ κλείδωσες την πόρτα. Αμάν, ο Καράτε Κιντ. Τι κάνει εδώ? Έχει βάλει και πολιτήριο στο κεφάλι. Καλά τι κάνει? Εκτοξεύει βαμβάκια από τη μύτη. Τι είναι, καινούριο κόλπο που του μάθω, Μιγιάκι? Α, γι' αυτό είναι έτσι Μιγιάκιχτος. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, εσύ δεν γίνεται να κυκλοφορείς έτσι εδώ μέσα. Πώς έτσι? Με το κομπινεζόν. Να το βγάλω. Oh, μέσα, μέσα. Τελευταία ειδοποίησης, δικαστική διαδικασία. Πείτε πάλι. Ένα φαρμακείο ζεστού νερού. Δεν το έβαλα εγώ εκεί. Ούτε κι εγώ. Αμάν, ο Τρελαντώνης. Συγγνώμη. Κάποιος είναι στο μπάνιο και γεμίζει φαρμακεία. Καλά, τι τα πέρασε, θερμοφόρες? Της πόρτας. Τώρα η θερμοφόρα! Ποια θερμοφόρα, μωρέ? Θεέ μου! Μου έχει σηκωθεί η τρίχα! Και ρίξε κάτι πάνω σου. Εγώ λέω να πάρω να ξαπλώσω πριν στο κρεβάτι. Περίμενε, περίμενε. Εκείνες οι σαρδέλες τι τις έκανα? Α, κάτω. Λέτε διάφορα παράξενα για τα παλιά τα σπίτια. Αυτά για να γεννηθεί από τα θεμέλια. Αποκλείται να έχει επιζήσει τίποτα. Τι έπαθες, Ρότζερ? Τι να πάθω, Τζούλια? Οι σαρδέλες εξαφανίστηκαν. Καλά, μην απορρεις τόσο πολύ. Δεν εξαφανίστηκαν ακριβώς. Άντε να λείπουν κανένα δυο. Με μία δεύτερη, πιο σχολαστική ματιά, συνειδητοποίησα ότι οι σαρδέλες είναι ακόμα εδώ.
Αλλά είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Αφήνεις κάπου ένα πιάτο με σαρδέλες για 2 λεπτά και το μόνο που δεν περιμένεις να συμβεί όταν επιστρέψεις είναι να τις βρεις εκεί ακριβώς που τις άφησες. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά εξωφρενικό. Γιατί κοίτα, να, εκεί τις είχα. Κάτι μυστήριο συμβαίνει εδώ μέσα. Εγώ λέω το πάνω κουκουλωθώ στο κρεβάτι και... Πού πήγαν οι σαρδέλες, γιατί πήγαν οι σαρδέλες. Αφού τις είδα, ήταν εδώ, δεν έπρεπε να φύγουν οι σαρδέλες. Η τσάντα! Τι? Η τσάντα! Χριστούλη μου, σε παρακαλώ. Βοήθησέ με. Εξήγησέ μου τι συμβαίνει εδώ μέσα και θα σου ανάψω μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι του Γεωργάκη. Τι είναι, τι συμβαίνει. Η τσάντα, η τσάντα! Μα τι λες τώρα, ποια τσάντα, ποια τσάντα. Εδώ έχουμε άλλο πρόβλημα, πιο σοβαρό, δεν το καταλαβαίνεις. Οι σαρδέλες! Η τσάντα, η τσάντα! Οι σαρδέλες, οι σαρδέλες! Η τσάντα, η τσάντα, η τσάντα! Οι σαρδέλες, σαρδέλες, σαρδέλες! Η τσάντα, η τσάντα, η τσάντα, η τσάντα! Οι σαρδέλες, 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 σαρδέλες! Στις πόσες φορές σταματάμε. Πάει! Η τσάντα σου ήταν εδώ! Και ξαφνικά... πάει! Όχι, δεν πάει! Στην κρεβατοκάμαρα είναι! Ήταν στην κρεβατοκάμαρα, εγώ την είχα βάλει και θα την ξαναβάλω πάλι. Μη πας εκεί μέσα! Το κουτί! Το κουτί! Πάει! Το κουτί εξαφανίστηκε! Έκανε φτερά! Και η τσάντα και το κουτί εξαφανίστηκαν. Σοβαρά! Πού να είναι άραγε? Πάντα το ισχύ μου! Μα τι συμβαίνει με τέλος εδώ μέσα? Πού είναι η κυρία Κλάκετ? Δεν ξέρω. Εσύ περίμενε εδώ. Όχι, όχι, φοβάμαι. Εδώ δεν τίσου. Θα ξαπάω εκεί μέσα. Ωραία, θα θέλω το φόρεμά σου εδώ. Ναι, ναι, και γρήγορα να φύγουμε από εδώ. Το φόρεμά σου εξαφανίστηκε. Έκανε φτερά. Το αγαπημένο μου φόρεμα. Πάει. Τι θα κάνω. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Σίγουρα. Χραμιά μου! Αχ! Η σπάλα μου! Πάει σπάλα μου! Πάει σπάλα μου! Αχ, το καλάμι μου! Πάει το καλάμι μου! Πώς θα πάω τώρα για ψάρεμα! Αγάπη μου! Αφού δεν πάμε να πλαγιάσουμε, θα καθαρίσω λίγο τη σοφή. Παναγία μου! Γλίτωσα απ' τη σκάλα, θα πάω απ' την τοφάλα. Βρήκα πως θα πάω για ψάρεμα. Με θάλαινο θηλυκό. Είσαι καλά, μανάρι μου! Ψυχραιμία, ψυχραιμία! Δεν έχει τίποτα! Μια χαρά είναι! Απλά είναι λίγο ζαλισμένο!
τέλος. Συνεχίστε εσείς, συνεχίστε! Ω Θεέ μου! Είσαι καλά! Ας τα λέμε! Εδώ μπάζει λίγο... Σκέπαστο, αγάπη μου, σκέπαστο. Το κεφαλάκι το ξεσκεπάστο, σκεπάστο. Ωραία, ζέστανε λίγο. Το τελευταίο ντουπ ήταν πολύ δυνατό. Τα είδα όλα, τώρα δεν βλέπω τίποτα. Πήγαν τα παιδιά από το σιδηρόκαστρο. Εδώ είναι, τα ακούω αλλά δεν τα βλέπω. Που πήγαν κάτσαν πίσω, γιατί φύγαν από μπροστά. Εδώ είσαι εγώ. Δεν απομονώνει ο συμπλέκτης. Καλά σου, Μεγκίζα. Όχι τώρα, όχι τώρα. Να κι γαλοπούλα, να κι γαλοπούλα, κι γαλοπούλα γλου το περιστέρι φρου. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Τώρα θα φωνάξω την κυρία Κλάκετ για να μας πει τι συμβαίνει. Πες ότι τη φώναξες. Εδώ είμαι, ήρθα. Ναι, βεβαίως και τη φώναξα. Και μπράβο της που ήρθε για να μας πει τι συμβαίνει. Αν δεν που θα σας πει, αυτή δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Τι, φύγαν και τα τέσσερα. Πού πήγαν, ψάχνουν τα παιδιά από το σιδηρόκαστρο. Ευχαριστώ, σας ακούω, σας ακούω, ευχαριστώ. Σας ακούω. Μην γελάς εσύ, σε είδα, έτσι. Σε είδα, εντάξει, μην γελάς. Λοιπόν, λοιπόν... τι μας πυροβολάνε! Πέσαμε σε νεύρα! Είμαστε αθώοι! Αυτιά. Βλέπετε, σας παρακολουθώ με βλάβη. Σκέτη. Ξέρω πως αυτό είναι μια μεγάλη έκπληξη για όλους. Σουρπρίζ, σουρπρίζ. Θέλω να πω ότι είναι σοκαριστικό να βλέπεις έναν άντρα ξαπλωμένο ανάσκελα. Φαντάσου να είσαι εσύ ο ανάσκελας. Νομίζω ότι θα έπρεπε να συστηθούμε. Why not? Και αγάπη μου, τι λες κι
και εσύ. Να συστηθούμε, ναι. Από εδώ ο σύζυγός μου. Δυστυχώς απεχθάνεται τις εκπλήξεις. Σιδηρόκαστρο! Εντάξει, ευχαριστώ. Έχω ακούσει να λένε αυτός είναι κολλημένος σε ένα πρόβλημα, αλλά αυτό καταντάει γελίο. Ακούω βήματα. Ποιος να είναι άραγε αυτός που έρχεται? Μήπως είναι διαρρήκτης? Ναι, ναι! Πρέπει να είναι ο διαρρήκτης της γειτονιάς! Αν είναι δυνατόν. Ένας διαρρήκτης με μαύρα ρούχα, σκούφο και μαντήλι στο λαιμό. Πλάκα έχει να έρθει, να σπάσει το τζάμι και να μπει μέσα.
Μα γίνονται αυτά στις μέρες μας. Έλα Χριστέ και Απόστολε! Έλα Χριστέ και Απόστολε! Έλα Χριστέ και Απόστολε! Εγώ πάω μέσα. Δεν θέλω να με δει εδώ ο διαρρήκτης όταν μπει. Φοβούμαι. Ούτε σιδεριά, ούτε σύστημα συναγερμού. Α, τα θέλω. Έλα, έλα μέσα. Έχουμε πάρτι. Έτσι μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Το ίδιο λέμε να κάνουμε κι εμείς. Α! Είσαι διαρρήκτης! Μα δεν είναι καταπληκτικό! Πρώτη φορά βλέπω διαρρήκτη από κοντά! Έλα εδώ, βρε! Έλα να σε φιλήσω! Ωραία! Και τώρα... θέλω να πω τι κάνουμε. Απλά τον κοιτάμε ή τον βοηθάμε να συνεχίσει. Όχι, εγώ λέω να μας πει κάτι τη ζωή του. Χίλια συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Λέω, έχω ακούσει να λένε αυτός είναι κολλημένος σε ένα πρόβλημα. Μπαίνω από αυτή την πόρτα, αλλά την κλείνω δυνατά. Ούτε συνομιλία, ούτε σύστημα συναγερμού. Α, τα θέλει ο κόλος. Καλώς το να κι ασάργησε! Χιώτες πρέπει να είναι οι διαρρήκτες! Έτσι μου έρχεται να βάλω τα κλάματα! Έλα να τον κλάψουμε μαζί το μακαρίτι! Και τώρα... Σώπα, κάτι θα σκεφτούμε! Όσο σκέφτομαι ότι κάποτε δικαιόμουν στις τράπεζες, στα θησαυροφυλάκια, ήμουν μανούλα! Και τώρα που κατάτησα! Να κλέβω κατσαρόλες! Δεν πειράζει! Κάποτε θα μπείτε στον ίσιο δρόμο, αρκεί να πολεμήσετε αυτά σας το πάθος! Λάθος! Όχι, όχι! Πώς λάθος, αφού τώρα δεν ανοίγει την πόρτα! Δεν πειράζει! Αμπά, εγώ έβλεπα πολύ προσεκτικά! Το είπε εκείνο, πώς θα είπες? Έχω ακούσει να λένε αυτός είναι κολλημένος σε ένα πρόβλημα, αλλά αυτό καταντάει γελίο! Ναι, και άνοιξε και την πόρτα! Ούτε σιδεριά, ούτε σύστημα συναγερμού. Τα θέλει ο κόλος του. Τρίτωσε το κακό. Όσο σκέφτομαι ότι κάποτε ειδικευόμουν στις τράπεζες, στα θησαυροφυλάκια, ήμουν μανούλα. Και τώρα που κατάντησα, να κλέβω κατσαρόλες! Μια στιγμή! Εγώ με παρέα με τα παιδιά. Μια στιγμή! Μας περιμένουν, μαντάμ. Jingle bell, jingle bell. Εμείς τον ξέρουμε αυτόν τον άνθρωπο. Εμένα. Αυτός δεν είναι διαρρήκτης. Είναι ο Μεσίτης! Ο Μεσίτης! Ο Μεσίτης! Σας έκανα πλάκα για να σας τρομάξω! Τι αστείο! Τι αστείο! Κάνω κάτι πετυχημένες φάρσες ο μπαγάσας άμα θέλω και τώρα ήθελα! Αυτός θα μας πει τι να κάνουμε! Τι να κάνετε! Τι να κάνουμε! Εγώ, γιατί δεν λες εσύ που έχεις μια ευκολία, μια εφράδια... Καλά, άστε. Εγώ λέω,
Να αρχίσουμε να φεύγουμε ένας-ένας από την πίσω πόρτα. Γιατί θα φάμε πολύ ξύλο. Ας φύγει πρώτα ο πιο γυμνασμένος και μετά ακολουθήστε με. Όχι, γιατί έτσι θα μπερδευτείτε. Εσείς είστε όλοι ένα καλούπι. Εσείς είστε δύο. Να βρούμε μια άλλη λύση πιο βατή. Όχι, άμα ο Γιωργάκης να φύγει πρώτος από πάνω του να περάσω εγώ. Τι λέει! Κάτι λέει για σαρδέλες! Ναι, σαρδέλες. Εσύ φέρε τις σαρδέλες. Τώρα! Τις έφερα τις σαρδέλες! Τις έφερες σαρδέλες. Ωραία, τότε εσύ φέρε το χαρτί της εφορίας. Το έφερα το χαρτί της εφορίας. Το έφερες το χαρτί της εφορίας. Τρεις φορές. Έφερε το αλμία σου πέσω κόλλος, δεν κατάλαβα. Ωραία, μπορείς να μου φέρεις ένα ποτήρι ουίσκι και καλά να πιω λίγο, να χαλαρώσω, να ηρέμησω. Θα τη βρούμε την άκρη τώρα. Εσείς εδώ έχετε όλοι συστηθεί, όχι? Ναι! Τι καλά! Οπότε τι μας μένει να κάνουμε τώρα? Ευχαριστώ. Ήτανε το αληθινό ουίσκι! Και εγώ με... Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά όπως μιλούσα πριν. Ακούτε τη διαφορά? Δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά. Πες κι εσύ. Το ακούτε κάπως αυτό? Κάικη γλωσσίτσα μου. Κάικη γλωσσίτσα μου και δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά. Τι θα κάνω τώρα, κάικη γλωσσίτσα μου. Ω, Θεέ μου. Η μητούλα του. Άνοιξε η μητούλα του. Άνοιξε η μητούλα του. Τι λέει? Τι λέω, μωρέ, τι λέω και τι λέω. Τηλεφωνήστε στην αστυνομία. Ναι, στην αστυνομία, να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία. Τηλεφωνώ. Δεν έχει τηλέφωνο. Πώς θα παροχωρήσω? Τηλεφωνώ. Τηλέφωνο, αμέσως. Αμέσως! Εδώ είναι το τηλέφωνο! Σήκωσέ το! Σήκωσέ το! Εγώ... Όχι, εσύ σήκωσέ το, εσύ. Εμπρός! Η αστυνομία είναι! Θα τους πω ότι εξαφανίστηκε μια κοπέλα! Όχι, κλείστο. Εξάλλου που να είναι, θα έρθει ο Σεΐχης. Ο Σεΐχης? Ποιος Σεΐχης? Αυτός που έχω μαζί του ραντεβού. Ω, Θεέ μου! Η μητούλα του άνοιξε πάλι. Και δεν θα έρθει. Πώς να έρθει? Όχι, θα έρθει. Αφού πρέπει να τελειώσει το έργο, τη συμφωνία, να κλείσουμε, να συμφωνήσουμε. Ναι, αλλά... Η μητούλα του... Αγία Πόπη, αν με ακούς, Αγία Πόπη, βάλε το χεράκι σου. Πώς να το βάλει το χεράκι της Αγίας Πόπης? Έχει κάτι νύχια κατακόκκινα. Σε ήχεις με κόκκινα νύχια γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γαμώτην. Άσε το χω, το χω. Συγγνώμη λίγο.
κάτι με πείραξε. Έφαγα το μεσημέρι λίγο γλυκό κηδόνι και ένιωθα μια κηδονίλα ένα πράγμα. Και λέω, δεν τρώω λίγο περγαμόντο ή το θέλα γαμόντο. Και πώς με κόβει εμένα. Σε είδα στον κήπο, άντρας είδα. Αυτή την είχαμε ξεχάσει. Όχι, λίγο ακόμα και θα με έβλεπε. Τι λέει? Και τώρα θα πει, εδώ είναι τα πράγματά μας. Εδώ είναι τα πράγματά μας. Καλέ ξεκόλα. Ο φακός μου. Όχι, Παναγίτσα μου. Εντάξει, δεσποινής μου, πώς κάνετε έτσι? Η ζωή συνεχίζεται και χωρίς φακό. Έχετε δίκιο. Εδώ είναι και οι σαρδέλες. Αυτό μας βάρανε, οι σαρδέλες. Αστιμότατες. Η αστυνομία είδε. Καλά τρελάθηκες. Θες να έρθει εδώ και θα με βρει με το κομπινεζόν. Από εκεί. Η αστυνομία είδε. Καλά τρελάθηκες. Θες να έρθει εδώ και θα με βρει με το κομπινεζόν. Καλά, δε σε βλέπει. Με βλέπει, αλλά κάνει τα στραβά μάτια. Έγινε! Αυτό το τύπο το ξέρω! Εδώ, κοριτσάκι μου, πήγαινε πάνω να βάλεις τα... να βάλεις τα γυαλάκια σου, άντε! Άντε, κοριτσάκι μου, μπράβο, μπράβο! Μεγάλος ο Αλλάχ, μεγάλος και ο οίκος που μου βρήκε. Μεγάλος και Γκαλίνιος, τον ενοικιάζω. Εσείς? Ναι, εγώ. Ποιος άλλος? Εγώ, όχι άλλος. Μπρέτα Τζόνσον, ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Τζόνσον, Τζόνσον, κάπου έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Για να σκεφτώ. Μήπως γνωρίζετε το σύζυγό μου, γράφει. Όταν λέτε γράφει, τι γράφει, βιβλία. Μουσική, μήπως είναι μαέστρος. Φωτιά με φωτιά, τη μία ζημιά. Σε καίω με κες, σε θέλω με θες, ξανά και ξανά. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι πολύ ωραίο το κλίμα εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαι και γκαστρίμητος. Μπορώ να γελάω και να μιλάω ταυτόχρονα. Τώρα γελάω. Αλλά μιλάω κιόλας. Τέλος πάντων, εγώ μόνο ένα Τζόνσον γνωρίζω που γράφει θεατρικά έργα, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτός, γιατί αυτός γράφει... Καλά, πώς από εδώ? Είχα ραντεβού. Συγγνώμη για καθυστέρηση, αλλά πολύ κίνηση δρόμο. Καυγάδες, καμός, κίνηση. Μπιτ, μπιτ. Άντε σπίτι σου, κυρά μου, να καταρρίσεις τα ρακά. Άντε, βρε, Ελίσια. Είσαι μωρίσα λούφα. Μεγάλη φασαρία. Εν τω μεταξύ άργησα, γιατί είδα και κάποια άλλα σπίτια πριν. Για την ακρίβεια είδα 1, 2, 3, 4, 5. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Πρέπει να ήταν γύρω στα 13 σπίτια. Αλλά εγώ πολύ μυαλό. Αμέσως κατάλαβα ότι αυτό είναι το σπίτι που ψάχνω. Α, είστε πολύ έξυπνος! Καλά τώρα! Εγώ πιάνω πουλιά στον αέρα! Εσύ!
Ηλίθιος που είμαι, πήγα να φτερνιστώ και έβηξα. Πάλι καλά, την άλλη φορά πήγα να κλάσω και χέστηκα. Συμβαίνουν αυτά. Αυτά. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα να φύγω τον μπούλο. Να σας βγάλω μέχρι έξω. Όχι, δεν φοράμε και δύο στην πόρτα. Τα φρακάρουμε. Μην παίρνετε καν στον κόπο. Κοιτάξτε εσύ να τελειώσουμε όπως όπως τη συμφωνία. Σαλάμ αλέκουμ. Χαβίδι. Σαλάμ αλέκουμ. Χαμπίμπι. Σαλάμ αλέκουμ. Χαμπίμπι. Σαλάμ αλέκουμ. Χαμπίμπι. Σαλάμ αλέκουμ. Αυτό ήταν. Ωραία. Πάει και το σπίτι. Πουλήθηκε. Πούντος! Νάτος! Όχι, εντάξει, δεν χρειάζονται. Και ήρθω σε ήχης όσο έλειπα. Τον άκουγα. Αυτή συνεχίζει ακάθεκτη. Εσείς σίγουρα θα είστε η χαριτωμένη σύζυγος του Σεΐχη, ε! Αυτή δεν πρέπει να είναι! Ναι! Αυτή πρέπει να είναι! Αυτή πρέπει να είναι! Πριν από λίγο ήταν εδώ και ο σύζυγός σας, αλλά μόλις έφυγε, ε! Δεν έφυγε! 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 Συγχρονίσουμε τους άλλους. Οπότε καλό είναι να φύγετε κι εσείς, να πάτε να το βρείτε και να ζήσετε εσείς καλά και εμείς καλύτερα, ε! Καλύτερα! Καλύτερα! Το σεντόνι! Πήρε το σεντόνι από το κρεβάτι μου! Φέρε πίσω το σεντόνι, αρχικλέφτρα! Καλά! Αυτή είναι τσίτσιδη! Βερούλα μου! Παπά! Τι το θέλει αυτό το απότομο... Τα έδωσε όλα... Είχε μια έξαρση και κόλληση. Δρομοκαΐτιο! Έρχεστε λίγο... Μεταξουργείο, θέατρο Περοκέ. Εξαιρετική περίπτωση. Θα καταλάβετε μόλις μπείτε μέσα... Μπαμ, κάνει από μακριά. Ναι, λίγο γρήγορα όμως, έτσι. Έγινε, ευχαριστώ. Όπι! Ναι. Όπι! Η μικρή μου Τζούλια. Η μικρή μου Τζούλια! Που το είχε σκάσει κάποτε από το σπίτι. Που το είχε σκάσει κάποτε από το σπίτι. Που νόμιζα ότι ποτέ δεν θα την ξαναδώ. Που νόμιζα ότι ποτέ δεν θα την ξαναδώ. Ποιος θα το πίστευε. Έλατε. Εσύ το λες. Όχι, εσύ το λες. Εγώ. Πάγινε κοντά της. Πάγινε κοντά της. Πάγινε καμό του. Πάγινε καμό του. Ναι, εγώ είμαι πάλι. Πολύ αργείτε. Ναι, αρχίζει να γίνεται επικίνδυνος. Νομίζω ότι έχουμε Πάσχα και σουβλίζουμε αρνί και χορεύει τσάμικο. Μόνος του αυτός, έτσι. Ναι, κάνει διάφορες φιγούρες. Ελάτε όμως λίγο γρήγορα. Ναι, έγινε, γιατί θα βάλει και συρτό μετά, θα βάλει... Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε εμείς, καταλάβατε. Έγινε, έγινε. Ευχαριστώ, γεια. Να πας να το κοιτάξεις. Μικρό χωρίς, δεν είναι καλό. Μη στρελάνει!
Εγώ γιατί σας ακούω ανάποδα. Μπαμπά. Τι. Μπαμπά. Τι μπαμπά. Μπαμπά της Τζούλιας. Τι κάνεις εδώ σε αυτά τα χάλια. Εσύ τι κάνεις εδώ σε αυτά τα χάλια. Πρόσεχε πως μιλάς έτσι. Άντε μην τα πάρω στο κρανίο στο φινάλε, φινάλε. Τι. Στο φινάλε, φινάλε. Τι. Στο φινάλε, φινάλε. Α, το φινάλε θέλετε. Τι φωνάζεις ρε. Αμέσως. Καλά, μη μας αγχώνεις. Πάντως εγώ, Τζούλια, ένα έχω να σου πω. Τι μπαμπά! Σε έναν κόσμο που βασιλεύει το άγχος και βεβαιότητα. Ναι, δεν θα ψηθεί η πέτσα έτσι όπως το σου πει. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να σου δώσει. Ουράγιο και αισιοδοξία. Ναι, και ποια είναι αυτά. Ένα καλό πιάτο με! Ένα καλό πιάτο με! Πικάντικες σαρδέλες! Δεν περίσσεψε τίποτα. Όλο το ψαχνό το πήρε ο Στέλιος. Δεν πειράζει. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Δεν φτάνει και καμία, δεν φταίω. Μην αγχώνεσαι, κάποια στιγμή θα βρεις και εσύ το έτερο νήμιση. Δεν θες παραπάνω. Περάστε καλά. Εμείς πολύ καλά μαζί σας, το καταλάβατε αυτό. Να είστε πάντα καλά και να γελάτε συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.